Άρνος, άσκηση 5. Να βρεθεί, να βρείτε την ακτίνα σύγκλησης και το διάστημα, λέει, σύγκλησης της δυναμοσυράς. Έχουμε μία δυναμοσυρά, λέει, δηλαδή ένα άθροισμα από νήσου λέω σάπυρο. Τίνος, του 3 στην ύπρος είναι τετράγωνο, επιχεί στην ή. Δηλαδή, έχουμε τη μεταβλητή χ, η οποία είναι σε δυνάμεις, νεωστή δύναμη. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη εδώ πέρα σειρά, προσέξτε, γράφεται σαν σίγμα, άθροισμα, να πάρουμε τις αλφανή εμείς εδώ πέρα, η οποία αλφανή τι θα είναι ο συντελεστής, ο παρτενέρ της νιωστής δύναμης του χ, επί χ στην νη. Ωραία. Από νη ίσον 1 έως άπειρο. Εάν εμείς πάρουμε, καλή μου φίλη, το όριο αυτό εδώ πέρα, δηλαδή αν εμείς πάρουμε το όριο που θα λέει, το όριο, προσέξτε, απόλυτη τιμή του όρου του αλφανή και 1, ποιος θα είναι απόλυτος νη και 1, θα είναι αλφανή συν 1 επί χ στην νη προς τον όρο των αλφανή, αλφανή επί χ στην νη, αυτό το όριο, εάν το νη πλησιάζει την πέφτει στο άπειρο, θα είναι το όριο, εάν το νη την πέφτει στο άπειρο, τίνος. Απόλυτη τιμή, προσέξτε, αλφανή και 1 προς αλφανή, ωραία, και τα άλλα, επειδή το κάναμε και ένα τυπογραφικό λάθος, έτσι, τι θα μας δίνουν τα άλλα, να βάλουμε και το κόκκινο, δούμε διαφορά, φεύγει το νη και 1 και το χ στην νη, θα μας δίνουν επί απόλυτο χ. Έτσι. Απόλυτο χ. Να το γράψουμε και με λευκό. Απόλυτο χ. Αυτό θέλουμε να είναι μικρότερο του 1. Τι κάναμε εμείς. Κάναμε την εξής επινόηση. Τι εμείς. Η μαθηματική εννοώ, έτσι. Αν και εμείς είμαστε μέσα αυτούς. Την επινόηση λέει. Για πάρε φίλε μου το όριο α νίκη 1 προς α νίκη το νίκη στο άπειρο. Αλλά να το πάρεις αντίστροφα. Γιατί αν το πάρεις αντίστροφα σε διευκολύνει. Τι θα έχεις εσύ. Τότε θα έχεις το απόλυτο χ να είναι μικρότερο μια τιμή R και αυτή θα την πεις σε ακτίνα σύγκλησης. Έτσι λέει, βάφτισε την. Ωραία ιδέα για αυτή. R. Και λέει να την πεις αυτή η ακτίνα σύγκλησης εδώ πέρα, έτσι, το R. Και τι θα έχεις εσύ ουσιαστικά. Αυτό το R θα είναι το όριο, προσέξτε, το όριο. Το αντίστροφο εδώ πέρα, γιατί αλλάζει μέλος, δηλαδή αλλάζει όρο. Πήγαινε από εδώ και κάτω πανεβαίνει πάνω. Δηλαδή απόλυτη τιμή, αλφανή προς α και 1. Δηλαδή θα λέγαμε είναι μια τυποποίηση της διαδικασίας των δυναμοσυρών, όπου το R είναι το όριο α προς α και 1. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν μετά από αυτό, το βάλουμε ξένα κουτάκι εδώ, δεν θέλει η τεχνολογία αλλά εμείς θέλουμε και δεν καμπτόμεθα. Έτσι λοιπόν θα γίνει στο κουτάκι το R που θα είναι το όριο αυτό. Για να το θυμούμαστε, είναι το αντίστροφο από το κριτήριο του λόγου, του Ντάλαμπερτ. Ωραία. Δεν πάμε να το εφαρμόσουμε. Για να το εφαρμόσουμε, τι θα έχουμε εδώ τώρα. Θα έχουμε εμείς ότι θα πάρουμε το όριο, προσέξτε, τη συγκεκριμένη, για να βγει αυτή η σύγκληση. Απόλυτη τιμή, για εμάς όμως ποια είναι η αλφανή τώρα. Προσέξτε, δεν βάζω μέσα στο παιχνίδι εγώ το χ στην ι. Βάζω όλα αυτά εδώ πέρα. Το καταλάβατε. Δηλαδή έχω αυτή εδώ που είναι η ακολουθία μου, η αλφανή, επί ένα χ στην ι. Και σε αυτή τη λογική πάω και βρίσκω την ακτίνα σύγκλησης. Άρα θα γίνει το όριο, έτσι, της αλφανή αυτής προς αλφανή και 1. Μπερδευτούμε, προσέξτε. Εάν το νη πάει στο άπειρο, ωραία. Άρα θα είναι ίσον, πόσο. Το όριο, αν το νη πάει στο άπειρο, ποια είναι η αλφανή. Είναι η 3 στην νη προς νη τετράγωνο, δεν χρειάζεται απόλυτο, δεν κρυώνει, είναι θετικά όλα. 3 στην νη και 1 κάτω, πολύ ωραία, προς νη και 1 στο τετράγωνο. Ωραία. Για να κάνουμε και τις απλοποιήσεις επιτόπου για οικονομία χώρου και χρόνου, προσέξτε, 3 στην νη είναι στους άκρους, 3 στην νη και 1 είναι στους μέσους, φεύγει ο εκθέτης και μένει το τριαράκι σκέτο. Πολύ ωραία. Και νίκη ένα τράγωνο και νίτρα, θα μένουν. Για να τα γράψουμε σε μια τελευταία version, θα γίνει ίσον το όριο με τα νί πρώτα, έτσι. Θα έχω νίκη ένα στο τετράγωνο πάει πάνω, άρα θα είναι νί τετράγωνο και 2 νίκη ένα, πολύ ωραία, προς νί τετράγωνο. Επί, τι μου έμεινε, επί 1/3 μου έμεινε. Έτσι δεν είναι, μου έμεινε το 1/3. Άρα, το νί πάει, όταν το νί πάει στο άπειρο, 1/3, έτσι. Αυτό το όριο πέρα που είναι κλάσμα πάνω κάτω με 2 βαθμό,
είναι τετράγωνο εδώ και είναι τετράγωνο εδώ, θα μας κάνει ένα. Άρα θα βγει ίσο με ένα τρίτο. Δηλαδή βγάλαμε ότι η ακτίνα σύγκλησης για μας εδώ πόσο είναι, είναι ένα τρίτο. Θα μου πει κάποιος φίλος αναμενόμενο, γιατί ουσιαστικά εδώ έχεις το 3 ιστινή επάνω, με το 1 τρίτο, κατά κάποιο τρόπο τι κάνεις εσύ. Αν θέλετε, απομειώνεις, αποσυντονίζεις, αποδιοργανώνεις την ιωστή δύναμη και τη φέρνεις κάτω από το 1. Πολύ ωραία, σαν παρατήρηση. Άρα, βρήκαμε, για να δούμε εδώ πέρα, ότι η ακτίνα σύγκλησης R ίσον 1 τρίτο, τι σημαίνει αυτό? Αν εσύ πάρεις τον άξονα, βάζεις το 0 εδώ πέρα, βάλεις από εδώ το 1 τρίτο, 1 τρίτο θετικό και 1 τρίτο θετικό, εξασφαλίζεις σε αυτό το διάστημα από εδώ σε εδώ τη σύγκληση. Και ταυτόχρονα τι εξασφαλίζεις? Εξασφαλίζεις απ' έξω διαστήματα εδώ πέρα στα κόκκινα και εξασφαλίζεις την απόκληση. Δηλαδή το λες εδώ απόκληση, εδώ απόκληση, στα σίγουρα. Στο εσωτερικό πάμε, έχουμε τη σύγκληση, έτσι. Εδώ έχω το συγκλίνει, ωραία. Και έχω και τα κίτρινα σημεία που είναι υποδιερεύνηση, μείον 1 τρίτο και 1 τρίτο. Δηλαδή, ξέρω στα σίγουρα που συγκλίνει, λόγω του διαχτήνα μου, η ακτίνα σύγκλησης άρισμα με 1 τρίτο. Έτσι, ωραία. Και τώρα πάω να εξετάσω τα μείον 1 τρίτο και 1 τρίτο. Πολύ ωραία, πώς θα εξετάσω? Θα βάλω εδώ πέρα και θα πω χ, φίλε μου, ίσον μείον 1 τρίτο. Άρα πώς θα γίνει η αρχική μου σειρά? 3 ιστινή προς 1 τετράγωνο, σωστά. Θα γίνει άθροισμα 3 ιστινή προς 1 τετράγωνο επί μείον 1 τρίτο και όλο ιστινή. Από νήσον έως άπειρο. Σωστά. Έτσι λοιπόν τι προκύπτει? Προκύπτει η όμορφη σειρά που λέει άθροισμα από νήσον 1 έως άπειρο, πολύ ωραία. Το 3 ιστινή απλοποιείται, θα μείνει πάνω μείον 1 ιστινή προς ένα τετράγωνο, η οποία συγκλίνει, αβλεπή. Είναι προς 1 προς νη σε δύναμη μεγαλύτερη του 1. Άρα εδώ έχω τι έχω, έχω σύγκληση, συγκλίνει. Το έχουμε πει, το ξαναλέμε, έτσι, αυτό είναι. Τώρα, όμοια, δεν μου λέτε κάτι. Αν εδώ πέρα εμείς είχαμε αντί για μείον 1 τρίτο το 1 τρίτο, πώς θα πήγαινε? Θα πήγαινε το εξής. Χ ίσον με 1 τρίτο. Δεν θα άλλαζε τίποτα. Θα έβγαινε τι? Το άθροισμα από νήσον 1 έως άπειρο, απλώς δεν θα είχαμε το μείον. Θα είχαμε 1 προς 1 τετράγωνο. Που και αυτή συγκλίνει. Γιατί η ακολουθία μέσα 1 προς 1 τετράγωνο, πάμε είναι τη μορφή τη σειρά που δεν ξεχνάμε, ένα εργαλείο 1 προς νη στην πε, όπως λέμε κάποιοι, πε σειρά, από νήσον 1 έως άπειρο, για πε μικρότερο το ίσον του 1 τι κάνει? Αποκλίνει. Και για π μεγαλύτερο το 1 τι κάνει? Συγκλίνει. Πάμε, γιατί αν το π τι είναι? Μεγαλύτερο το 1, έτσι, τότε έχει το αυξημένο πάθος προς το 0 και εκεί εξασφαλίζει σύγκληση. Μη σας γελάσει για το ίσον 1 που πάει στο 0 για ακολουθία. Ωραία. Άρα και εδώ συγκλίνει. Άρα τα κίτρινα σημεία τα κάνουμε τώρα πράσινα, από εδώ και από εκεί. Άρα το διάστημα σύγκλησης θα λέμε ότι είναι το κλειστό διάστημα από μείον 1 τρίτο έως 1 τρίτο. Δηλαδή για τα χ που ανήκουν σε αυτό το διάστημα εμείς έχουμε σύγκληση της δύναμος σειράς. Οπότε βρήκαμε και το διάστημα σύγκλησης.